σας, γεια σας! Σήμερα είναι 5η 16 του μήνα και ήρθα για να ανοίξουμε το 7ο εβδομαδιαίο δίαιτο vlog μας. Το ξέρω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες, τις δύο τελευταίες, δεν τα πήγαμε και τόσο καλά, αλλά δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ελπίδα, οπότε ελπίζω αυτή τη βδομάδα να τα πάμε λίγο καλύτερα και θα βάλω λίγη παραπάνω προσπάθεια, αλλά δεν λέω πολλά γιατί με ξέρω πλέον. Τέλος πάντων, πάμε κατευθείαν να κάνουμε το πρωινό μας. Λοιπόν, έχω κόψει δύο φέτες ψωμί και θα βάλω τώρα και λίγο έτσι φυστικό βούτυρο από πάνω, τύπου αυτή την ποσότητα. Και θα το αλείψω στο ψωμί. Παίρνω λίγο ακόμα για να βάλω και εδώ και θα βάλω από πάνω και μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Και το πρωινό μας είναι έτοιμο. Ετοιμάστηκα μόλις γιατί έχω να βγω, δεν έχω φάει ακόμα μεσημεριανό, οπότε θα φάμε κάτι από έξω. Βρέθηκα με το πινουλάκι. Ναι, βρέθηκε. Στην Αριστοτέλους. Έχουμε έρθει στο Ρεφανίδι για να φάμε. Δεν ήξερα ότι έχει να κάτσει. Εγώ τώρα έχω ενθουσιαστεί. Ναι, παιδιά, έχει για να κάτσει, εννοείται. Η Πινελόπη δεν το ήξερε και εγώ με φάση πάμε να κάτσουμε έξω. Εγώ, ναι, νόμιζα θα φάμε στο χέρι. Ξέρω ότι έχει και ζέστη και ήμουν λίγο ψηλό. Και τελικά θα κάτσουμε εδώ σαν κυρίες. Ναι, τώρα θα σας δείξω και τι πήραμε. Λοιπόν, έχουμε πάρει σαλάτες για να φάμε. Εγώ έχω πάρει μία με κοινόα, μαρούλι και διάφορα άλλα. Και η Πινελόπη έχει σολομό, πάρει καρύδια και λάχανο, νομίζω. Νομίζω, ναι. Και κάτι σαν, τι είναι αυτό, φαγόπυρο. Φαγόπυρο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ μία με κοινό, η Πινελόπη μία με σολομό, εγώ έτσι απλά τα λέω. Και βρήκαμε και αυτές τις Φάντα, η οποία είναι χωρίς θερμίδες, με γεύση φράουλα. Εγώ πρώτη φορά τη βλέπω τη συγκεκριμένη, οπότε ενθουσιαστήκαμε και είπαμε να πάρουμε να δοκιμάσουμε. Σου φαίνεται καλή, γιατί εγώ δεν δοκίμασα. Αρκετά καλή. Πινελόπη approved. Εντάξει, έχουμε περπατήσει από το λιμάνι. Φτάσαμε Αριστοτέλους και τώρα έχουμε φτάσει στο Μέγαρο. Δηλαδή, έχουμε περπατήσει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι, αλλά έχουμε περπατήσει αρκετά. Δύο. Τι δύο, ρε. Ένα είναι από την Αριστοτέλους μέχρι το Άγαλμα. Δυόμιση, τρία. Τέσσερα, μπορεί. Παραπάνω. Δύο δεν είναι σίγουρα, παιδιά. Γιατί παλιότερα αυτό για να το κάνω ήθελα τρεις-τέσσερις στάσεις. Ενώ τώρα το κάνουμε χωρίς στάσεις. Οπότε. Γυρίσαμε στο σπίτι, έχω ξεβαφτεί και πραγματικά είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Έφαγα ένα νεκταρίνι και μία μπανάνα, αλλά δεν σας τα έδειξα γιατί τα έφαγα έτσι στο πόδι για να μπορέσω να πάω να κοιμηθώ. Οπότε τώρα θα πέσω για ύπνο και θα σας δω αύριο. Γεια σας! Σήμερα είναι Παρασκευή 17 του μήνα, έχω ξεκινήσει τη μέρα μου με πάρα πολύ διάθεση. Βέβαια τώρα άρχισα να πεινάω, οπότε πάμε κατευθείαν να φάμε το πρωινό μας. Για πρωινό λέω να φάω αυτή την μπάρα, επειδή το μεσημέρι θα φάμε μακαρονάδα και επειδή έχει πάει ήδη 12 η ώρα, είπα να φάω κάτι έτσι μικρό. Γενικά αυτή η μπάρα ήταν πεντανόστιμη, την έχουμε πάρει σε μια συσκευασία, νομίζω έχει 4 μέσα. Ναι, και έχει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, οπότε αυτό μου κίνησε περισσότερο την περιέργεια και η γεύση της προφανώς, γιατί λέγεται Salted Caramel Nut. Και ουσιαστικά είναι αυτό ακριβώς, είναι σαν καραμέλα μαζί με φιστίκια και αμύγδαλα και σαν να έχει από κάτω λίγη λευκή σοκολάτα, ήταν πεντανόστιμη, οπότε πιστεύω ότι θα με κρατήσει κιόλας λόγω της πρωτεΐνης κάνα δύο ώρα που θέλω. Η ώρα έχει πάει 12, εμείς κατά τις 2.30-3 το πολύ θα φάμε και την καρμπονάρα, την πιο ωραία καρμπονάρα ever. Σήμερα εντωμεταξύ δεν έχω καμία όρεξη για να περπατήσω, οπότε λέω να μην πάω για περπάτημα και να κάνω απλά λίγους έτσι κοιλιακούς και μερικές γυναικείες κάμψεις. Γιατί είδα ότι οι γυναικείες κάμψεις ίσως έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από τα απλά βαράκια. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, και τα βαράκια δεν τα κάνω και πολύ σωστά, όχι ότι θα κάνω τις γυναικείες κάμψεις, αλλά τέλος πάντων. Οπότε ναι, λέω να μην πάω για περπάτημα
και θα σας δω στο βραδινό. Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα είναι Σάββατο, 18 του μήνα. Έχω ξυπνήσει εδώ και μία ωρίτσα και τώρα έχω αρχίσει να πεινάω, οπότε πάμε να κάνουμε το πρωινό μας. Έχω φτιάξει λοιπόν μία φρουτοσαλάτα η οποία έχει νεκταρίνια, κεράσια και μία βανίλια. Εν τω μεταξύ σας συμβαίνει και εσάς αυτό που όταν βλέπετε σε κάποια σειρά ή ταινία ή ακόμα και σε βίντεο έτσι στο YouTube κάποιον να πίνει νερό ή να μιλάει για νερό διψάτε. Δηλαδή μου συμβαίνει συνέχεια ξαφνικά εκεί που είμαι μια χαρά, θυμάμαι ότι πρέπει να πιω νερό και ξαφνικά διψάω. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς αυτό. Είπα να έρθω να το πω εδώ πέρα σαν υπενθύμηση για να πιείτε κι εσείς λίγο νερό, γιατί εγώ μόλις είδα ένα βίντεο που έπινε μια κοπέλα νερό και είπα πρέπει να πιω κι εγώ και ήπια μισό μπουκάλι. Οπότε πιείτε κανένα ποτήρι για να ενυδατώσουμε και τον οργανισμό μας. Το μεσημεριανό λοιπόν είναι πατάτες στο φούρνο μαζί με λουκάνικα. Έχω βάλει επίσης λίγη μουστάρδα και λίγη σαλάτα αγγούρι ντομάτα. Έχω ετοιμαστεί για να βγω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς πού θα πάμε. Αν θα πάμε για ποτό, αν θα φάμε κάτι έξω και τα σχετικά. Θα προσπαθήσω να συγκρατηθώ, αν και δεν θέλω να πω πολλά, γιατί άμα πάμε για φαγητό, σίγουρα θα φάω κάτι απ' έξω. Γεια σας! Σήμερα είναι Κυριακή, 19 του μήνα. Έχω ξυπνήσει εδώ και λίγη ώρα και σε λίγο θα ετοιμάσω το πρωινό μου. Ωστόσο, είπα να έρθω εδώ λίγο για να σας πω τι έγινε χθες. Βγήκαμε κάτι φιλαράκια μου για καφέ και δεν ήθελα να πάρω πάλι Coca-Cola Zero. Και επειδή είδα ότι είχαν κάτι smoothies, πήρα ένα smoothie το οποίο είχε φράουλα, νομίζω, αχλάδι και ανανά. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, για να έχω πάρει έτσι και μερικές ακόμα βιταμίνες. Και μετά επειδή πεινάσαμε πήγαμε σε ένα κρεοπουλί, όχι κρεοπουλίο, ούτε σαντουιτσάδικο ήταν ακριβώς, σαν μεζεδοπολείο, κρεοφαγείο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, με διάφορα κρέατα και τα σχετικά. Τα παιδιά πήρανε άπειρα πράγματα, δελεάστηκα full, πραγματικά full, αλλά πήρα μία μερίδα σουβλάκια. Βασικά για την ακρίβεια του ζήτησα να είναι τα δύο κοτόπουλο και το άλλο να είναι χοιρινό, αν και το χοιρινό δεν το έφαγα εν τέλει, έφαγα μόνο δύο σουβλάκια κοτόπουλο, έφαγα λίγο ψωμί και λίγες πατάτες τηγανιτές. Υπό άλλες συνθήκες ξέρω ότι θα έτρωγα λίγο παραπάνω σχετικά με το μαγαζί που έχουμε πάει, οπότε για μένα αυτό ήταν λίγο ότι συγκρατήθηκα. Βέβαια μετά φάγαμε και λίγα γλυκά που μας έφεραν, γιατί έφεραν παγωτό μαζί με κανταΐφι και κορμό και κάτι άλλα, οπότε πήρα και λίγο από αυτά. Τέλος πάντων, όπως έχουμε ξαναπεί, θα το διαχειριστώ λίγο αυτό, θα δούμε τι θα γίνει. Το παίρνω και λίγο σαν συντήρηση, με βοηθάει κάπως, το ότι τουλάχιστον αυξάνω τις θερμίδες αλλά δεν παίρνω κιλά και δεν συνηθίζει ο οργανισμός μου στις λίγες θερμίδες. Αυτό μου το είπατε κι εσείς ότι είναι καλό και λέω, α, εντάξει, τουλάχιστον έχω μια σοβαρή δικαιολογία να λέω στον εαυτό μου. Τέλος πάντων, σήμερα όπως σας είπα είναι Κυριακή 19 του μήνα και επειδή τώρα έχω αρχίσει λίγο έτσι να πεινάω, είπα να πάμε να ετοιμάσουμε το πρωινό μας. Και σήμερα το πρωινό είναι μία φρουτοσαλάτα, έχω βάλει πάλι νεκταρίνι, βανίλιες και κεράσια και έχω βάλει και λίγο σιρόπι αγάβης για να το κάνω κάπως πιο γλυκό, γιατί το νεκταρίνι ήταν σχετικά άγουρο. Έχει πάει μεσημέρι, λέω τώρα να κάνω το μεσημεριανό μου για να φάω και στη συνέχεια έχω λίγο ανάγκη έτσι να βγω έξω στη φύση, να ηρεμήσω λίγο, να χαλαρώσω. Πέρυσι το καλοκαίρι έβγαινα συνέχεια έτσι σε πάρκα και καθόμουν και περνούσα έτσι λίγο χρόνο μόνη μου. Και νομίζω ότι το χρειάζομαι αυτή την περίοδο αυτό, οπότε θα πάρω μαζί και το ημερολόγιο μου και θα πάω ίσως να γράψω έτσι και λίγο να χαλαρώσω. Έβαλα λοιπόν ρύζι μαζί με λίγη μπριζόλα και για σαλάτα έχω βάλει στο πλάι ελάχιστα έτσι αγγούρι και ντομάτα. Εντάξει, για μένα προσωπικά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να περνάω έτσι μία μισή ωρίτσα στη φύση, χωρίς κανέναν εκεί γύρω. Εντάξει, μετά από μία ώρα ήρθαν κάποια παιδάκια, αλλά είχε
τόσο φουλ ησυχία. Σας προτείνω σίγουρα να το κάνετε σε περίπτωση που νιώθετε έτσι λίγο άγχος, θέλετε να βάλετε τη σκέψη σας σε τάξη, να βγαίνετε έτσι έστω στο πάρκο της γειτονιάς σας, κάπου εκεί κοντά στη φύση, ακόμα και στην αυλή σας, γιατί βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Περπάτησα ελάχιστα, δεν περπάτησα πάρα πολύ, ίσως πάω το βράδυ για περπάτημα. Έφαγα και μισή μπάρα αυτή που σας έδειξα, η οποία μου άρεσε αρκετά. Η Πινελόπη βέβαια είπε ότι η συγκεκριμένη μπάρα της Nutri έμοιαζε περισσότερο με τα μπισκότα παπαδοπούλου που σας είπα. Εμένα δεν μου θύμισε αυτή περισσότερο όσο εκείνη με το χαρούπι και το πορτοκάλι. Αν τις δοκιμάσετε πείτε μας ποια σας άρεσε εσάς παραπάνω. Εμένα νομίζω ότι εκείνη με το χαρούπι μου θύμισε περισσότερο τα μπισκότα. Αυτή μου άρεσε και μου άρεσε το γεγονός ότι είχε πρωτεΐνη μέσα. Οπότε ξέρω ότι έχω φάει και λίγη πρωτεΐνη και νιώθω dope. Και τέλος για βραδινό έχω κάνει πάλι μια φρουτοσαλάτα. Έχω βάλει ένα ροδάκινο, ένα νεκταρίνι και μερικά κεράσια. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 20 του μήνα. Δεν σας έχω μιλήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα, αλλά έχω έρθει στο σπίτι της Πινελόπης. Θα περάσουμε τη μέρα μαζί, οπότε θα τρώμε και μαζί έτσι τα γεύματά μας. Πάμε κατευθείαν να κάνουμε το πρωινό. Η Πινελόπη μας ετοίμασε αυτά τα δύο smoothie balls. Το ένα είναι αυτό, τι έχει μέσα? Αυτό έχει μαύρη σοκολάτα, μπανάνα και αμυγδαλοβούτυρο. Ωραία. Και αυτό έχει σπιρουλίνα, λευκή σοκολάτα και κάσιους. Αυτό τα έχει γυρίσει και σε βίντεο η Πινελόπη, οπότε θα σας έχω το βίντεο κάτω στο κουτάκι περιγραφής για να μπείτε να το δείτε. Η μαμά της Πινελόπης, παιδιά, έχει κάνει ψωμί δικό της. Fancy smancy. Τώρα θα φάμε λίγο από αυτό για να δοκιμάσουμε, με βούτυρο και μαρμελάδα. Για μεσημεριανό, λοιπόν, έχουμε βάλει λίγο πουρέ μαζί με κοτόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη 21 του μήνα. Έχω ξυπνήσει εδώ και λίγη ωρίτσα, οπότε πάμε κατευθείαν να κάνουμε το πρωινό μας. Έκοψα μισό πεπόνι για πρωινό, γιατί ήθελα κάτι δροσερό, οπότε παίρνω και τις βιταμίνες μου με αυτόν τον τρόπο. Τα έχω παίξει λίγο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, σήμερα με έχει πιάσει ένα άγχος χωρίς λόγο, οπότε λέω να κάνω τώρα το μεσημεριανό και στη συνέχεια να βγω έτσι λίγο έξω για μια βολτούλα. Για μεσημεριανό τώρα έχω βάλει δύο σνίτσελ χοιρινά, τα οποία είναι σχετικά μεγάλη μερίδα θα έλεγα, λίγο ρύζι και μία ντομάτα. Γύρισα και πραγματικά θεωρώ ότι καλύτερο το να βγαίνεις έτσι έξω στη φύση, ειδικά τύπου μεσημέρι προς απόγευμα που δεν έχει πολύ κόσμο τώρα το καλοκαίρι. Εδώ που μένω έχει και δροσιά, οπότε δεν σκάω. Προς το παρόν δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα στον Αύγουστο, αλλά προς το παρόν είναι μια χαρά ο καιρός. Οπότε χαλάρωσα και νιώθω πολύ πολύ καλύτερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα φάω κάτι. Ίσως φάω τύπου μισή μπάρα πρωτεΐνης, κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Λέω λοιπόν να φάω μισή από αυτή την μπάρα της Nutri που είναι με πορτοκάλι και σοκολάτα για να έχω και λίγη παραπάνω πρωτεΐνη. Εντάξει παιδιά, για αυτές τις μπάρες σας έχω πει πόσο χαρούμενη είμαι που τις έχω ανακαλύψει, γιατί είναι ένα έτσι πολύ υγιεινό σνακ και το τρώω μέσα στη μέρα μου χωρίς τύψεις, οπότε αφού φάγαμε και αυτό μας μένει μόνο το βραδινό. Και τέλος για βραδινό έχω κόψει λίγο καρπούζι μαζί με μία φέτα τυρί. Γεια σας! Σήμερα είναι Τετάρτη 22 του μήνα, έχει λίγη ώρα που ξύπνησα, οπότε πάμε να κάνουμε τώρα το πρωινό μας. Ετοίμασα λοιπόν μία φρουτοσαλάτα η οποία έχει πεπόνι, καρπούζι και ένα νεκταρίνι. Έχει πάει μεσημέρι και λέω τώρα σιγά σιγά να πάω κάτω να ετοιμάσω το μεσημεριανό μου, το οποίο μάλλον θα είναι μία σαλάτα. Το ξέρω ότι όταν δείχνω σαλάτα δεν σας ενθουσιάζει πάρα πολύ, θέλετε να βλέπετε συγκεκριμένα μεσημεριανό και ένα κανονικό φαγητό. Ωστόσο η σαλάτα αν την προσέξεις μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα, αν βάλεις και υδατάνθρακα και καλά λιπαρά και πρωτεΐνες, και εγώ αυτό κάνω συνήθως. Και με κρατάει αρκετά και μου αρέσει σαν γεύση, οπότε όταν ας πούμε κάνουμε ένα φαγητό το οποίο δεν μου αρέσει ή όταν δεν έχουμε κάποιο φαγητό ας πούμε εκείνη τη μέρα, συνήθως θα κάνω μια τέτοια σαλάτα. Ετοίμασα λοιπόν αυτή τη σαλάτα η οποία έχει ντομάτα, ελιές, παξιμάδια, τυρί, έχω βάλει λίγη ρίγανη, λίγη κρέμα από μπαλσάμικο και δύο αυγά. Έχει πάει 6 ώρα και εγώ ετοιμάστηκα, έβαλα το γλωσσάκι μου τέλος πάντων, γιατί θα βγω με κάτι φιλαράκια μου για κρασί. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πάρα πολύ που θα βγούμε για κρασί, οπότε θα σας δείξω τα πλάνα από εκεί και θα γυρίσω για να δούμε και το βραδινό.
Και για τελευταίο γεύμα της ημέρας και της εβδομάδας γενικότερα έχουμε πάλι καρπούζι με φέτα. Γενικά το λατρεύω αυτό το φαγητό, μπορώ να το τρώω πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Είναι πάρα πάρα πολύ δροσερό, έχει αρκετές βιταμίνες. Ξέρω ότι το καρπούζι γενικά έχει σχετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ωστόσο πραγματικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Το τρώω... μπορώ να τρώω μισό καρπούζι τη μέρα, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω το κόλλημα που έχω, νομίζω το έχετε καταλάβει. Θα μπορούσα ξεκάθαρα να σας δείξω κάτι το οποίο είναι διαφορετικό σαν βραδινό και κάθε μέρα να σας δείχνω κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό είναι το ρεαλιστικό μου βραδινό, κάτι που κάνω συνέχεια και γι' αυτό ίσως και να το έχετε βαρεθεί. Γεια σας! Σήμερα είναι 5η 23 του μήνα και ήρθα για να κλείσουμε εδώ αυτό το εβδομαδιαίο διέτο vlog. Ζυγίστηκα σήμερα, είμαι 59 και 2, 59 και 3, εκεί έπαιζε ζυγαριά. Πάλι δεν έχω χάσει πολλά γραμμάρια, ωστόσο όπως λέμε σε κάθε βίντεο, μπορεί ας πούμε να χάνουμε λίπος και να παίρνουμε εμείς, οπότε σημασία έχει η διαφορά που βλέπουμε στο σώμα μας, γιατί πολλές φορές η ζυγαριά κολλάει. Αυτά λοιπόν, ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε, να σας κράτησα καλή παρέα, να περνάτε πολύ όμορφα, να προσέχετε πολύ και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά!